θέλω να μας πείτε μια κουβέντα για την κατάκτηση αυτού του double για τον Αστέρα Βάρης και τι σημαίνει για όλη την ομάδα αλλά και για τον κόσμο των τριών Β'. Ήταν από την αρχή ο στόχος μας. Είχαμε βάλει στόχο το double, όπως ακριβώς επιτεύχθη. Δεν έχει να κάνει ότι ήρθε μέσω κλήρωσης. Είμαστε σίγουροι ότι θα το κατακτούσαμε και στο παιχνίδι με τη Μαρκό, στο τελευταίο παιχνίδι με τη Μαρκό. Η οικογένεια της Βάρης είναι τόσο δεμένη και γι' αυτό δείχνει και σημάδια υγείας και παίρνουμε συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο για τη σωστή λειτουργία της, όλη τη λειτουργία τη σωστή της ομάδας. Τώρα για τα τρία Β' πρέπει να παίρνουν παραδείγματα από το σύλλογο το δικό μας, διότι δεν το κάνουμε για να φανούμε προς τα έξω κάπως, το κάνουμε επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε και βγαίνει ένα υγιέστατο αποτέλεσμα. Πιστεύω οι άλλοι σύλλογοι μπορούν να βαδίσουν στα βήματα του Αστέρα και να έχουν ανάλογα αποτελέσματα στο μέλλον. Μπήκατε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα Βάρης και μάλιστα σε μια τιμητική θέση ως Αντιπρόεδρος. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και πώς έχετε εισπράξει όλη αυτή την αγάπη του κόσμου εδώ του Αστέρα Βάρης? Η αλήθεια είναι ότι οι ψήφοι που πήρα δεν τους περίμενα ούτε εγώ ο ίδιος. Μου έδειξαν μια αγάπη με ένα αγκάλιασμα, να το πω έτσι. Με τιμά πάρα πολύ η θέση του Αντιπροέδρου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο της Βάρης που ήρθε και μου έδωσε αυτό το ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω εγώ. Θα είμαι εδώ σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Για μένα δεν έχει να κάνει ο Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Ακαδημιών, οτιδήποτε. Και φέτος ήμουν υπεύθυνος Ακαδημιών, αλλά ό,τι και αν μου ζητήθηκε, ήμουν παρόν να βοηθήσω τον Πρόεδρο σε αυτό το στόχο που έχει και το όραμα που έχει για αυτήν την ομάδα, να την πάμε όσο το δυνατόν ψηλά. Και ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Ακαδημία του Αστέρα Βάρης. Τι σημαίνει αυτό και για σένα αλλά και για όλο το σύλλογο? Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι μια Ακαδημία δεν απαρτίζεται από πολλά, δεν είναι σωστό μάλλον να απαρτίζεται από πολλά μέλη. Το να μιλάμε με αριθμούς δεν λέει κάτι. Εμείς μιλάμε με έργα. Δεν θέλουμε να έχουμε πολλά παιδιά. Είναι επιλογή μας να μην έχουμε αυτά που ακούμε, κάτι αριθμούς και γελάμε κι εμείς οι ίδιοι. Θέλουμε να έχουμε ένα σωστό αριθμό, να μπορούν οι προπονητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τα παιδιά να μαθαίνουν το ποδόσφαιρο. Και στόχος της Ακαδημίας μας είναι στα επόμενα χρόνια η αντρική ομάδα να απαρτίζεται από παιδιά της Ακαδημίας και μόνο. Και μια κουβέντα για τον κόσμο που ήταν σε όλη αυτή τη σεζόν δίπλα στην ομάδα. Ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι ήταν όντως μαζί μας όλη τη χρονιά. Ήταν επηρεασμένος από το περσινό όλο το παιχνίδι αυτό που μας έτυχε και υπήρχε μια ένταση, μια περίεργη ψυχολογία. Τον θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Πρέπει φέτος να είναι ακόμα περισσότερος κόσμος κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για τη συμπεράσταση και αν κάνουμε μια οικογενειακή δουλειά και του χρόνου θα έχουμε μια ανάλογη πορεία.